Κοίταξε που την έσφαξε. Κουνιάδος της λέει. Ότι σκότωσε τη Μαρίνα. Τραγωδία στα Δειλινά. 60χρονος έστεισε καρτέρι θανάτου στην πρώην κουνιάδα του, την οποία έσφαξε με μαχαίρι με πολλαπλά χτυπήματα, με συνέπεια 53χρονη Μαρίνα Τζολμπατζάκη, μητέρα 4 παιδιών, να βρει τραγικό θάνατο. Εχθές λέει την απείλησε κάτι, τώρα το άκουσα από εδώ, δεν γνωρίζω για να έχω και πρόβλημα εγώ. Δεν γνωρίζω, πάντως έγινε το έγκλημα. Δυστυχώς, είμαι πολύ στενοχωρημένη. Πάρα πολύ στενοχωρημένη γι' αυτό. Ήταν μια πάρα πολύ καλή κυρία. Η άγρια δολοφονία συνέβη μετά τις 7 το πρωί, όποτε 53χρονη άνοιγε την καφετέρια, η οποία αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησε λογομαχία, με τον δράστη να βγάζει το μαχαίρι και να την τραυματίζει θανάσιμα. Στην Crete TV μίλησε η κόρη της άτυχης μητέρας, Κωνσταντίνα Παγάνη, η οποία είχε αναδειχθεί μισήφιλιος 2017 στα Καλλιστεία στην Αμερική. Είμαι το πρωί στις 7 η ώρα, ο θείος μου, πήγε στο μαγαζί της μητέρας μου στην οικογενειακή μας επιχείρηση, κρατούσε ένα μαχαίρι και σκότωσε τη μητέρα μου. Είχε προηγηθεί ένας καυγάς εχθές, ναι, το τελευταίο καιρό δεν τα πηγαίναν πάρα πολύ καλά. Και ξαφνικά θεωρώ ότι θόλωσε το μυαλό του και πήγε και έκανε αυτό που έκανε. Ο θείος σας έμεινε μαζί σας? Έμεινε μαζί με την αδερφή μου. Του είπε ότι η αδερφή μου ότι πρέπει να φύγει από το σπίτι. Και αυτός μάλλον επειδή δεν το άντεξε όλο αυτό, ξέσπασε έτσι. Να υποθέσω, δεν ξέρω πόσο σκέφτηκε και πήγε και έκανε αυτό που έκανε. Είχε πει κάποιες απειλές χθες βράδυ για τη μητέρα της ενδεχομένως? Ναι, την είχε απειλήσει. Ότι θα δεις τι θα σου κάνω με αυτή την έκφραση. Απλά δεν πήγε το μυαλό σε κανέναν ότι θα έφτανε μέχρι αυτό το σημείο. Η άτυχη γυναίκα παλέψει με τον δράστη, ενώ στην προσπάθειά της να τον εμποδίσει, του πετούσε διάφορα αντικείμενα και φώναζε για βοήθεια. Γείτονας που άκουσε τις φωνές, μετέβησε η καφετέρια, αντικρίζοντας τη γυναίκα μέσα σε μία λίμνη αίματος, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Πολύ τεκνή μητέρα ήταν. Μια εξαιρετική κοπέλα, μια φυσική κοπέλα, κοίταζε μόνο τα παιδιά της, το σπίτι της και τίποτε άλλο. Βοηθούσε εδώ τα παιδιά της, τώρα πρωί-πρωί ακούσαμε τα στενοφόρο και σφύριζε. Και ήρθαμε και είδαμε και μάθαμε ότι ο κουνιάδος σφάξε το αρνί. Λες και έσφαξε κανένα πρόβατο. Τι να πούμε, κρίμα στην κοπέλα. Ήταν πολλαπλές μαχαιριές, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό όμως. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν ήταν μία, ούτε δύο. Πάλεψε. Ναι, πάλεψε. Ο τρόπος που έγινε δείχνει μίσος. Σαν κάτι να κρατούσε τόσο καιρό μέσα του, δεν ξέρω. Ο θείος σας πόσο καιρό έμεινε με την αδελφή σας? 3 χρόνια. Είναι παντρεμένη, χωρισμένη, είναι με 2 παιδάκια. Όταν είπε η αδελφή σας να φύγει από το σπίτι, πώς ο δράστης συνδυάζει στο μυαλό του ότι η μητέρα σας ενδεχομένως έβαζε κάποια λόγια στην αδελφή σας? Γιατί η μητέρα μου με την αδελφή μου τα πηγαίνανε πάρα πολύ καλά και γιατί θεώρησε ότι ίσως μπλέκεται και η μητέρα μου σε αυτή την απόφαση της αδελφής μου. Ήταν άνεργος, τον συντηρούσε βιοποριστικά η αδελφή μου. Ο δράστης αποχώρησε με μηχανάκι, ενώ λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία. Καλή κοπελιά ήταν. Τώρα τι έγινε, δεν ξέρω. Σημόμαστε εδώ μέσα και ξύπνησα με την κόρα της αστυνομίας, με τη σιρήνα. Εδώ μου το είπαν και από πειρά να δει. Τρύπα στην κοπέλα. Η μητέρα σας τι ακριβώς του είχε πει, να μας πείτε, μετά από αυτές τις απειλές? Δεν του είχε πει τίποτα, η μητέρα μου δεν έδινε σημασία στις απειλές του. Γιατί θεωρούσε ότι τα έλεγε πάνω στα νεύρα του. Οπότε δεν είχε δώσει καμία σημασία. Ήρθαμε σήμερα το πρωί μια γειτόνισσα από το οικογενειακή μας επιχείρηση στο καφέ και με ξύπνησε χτυπώντας μου την πόρτα και μου είπε, έλα γιατί κάτι έπαθε η μητέρα σου, και πήγα και είδα τη μητέρα μου κάτω στο πάτωμα. Χθες βράδυ έγινε καυγάς, ενώ φαίνεται να υπήρξαν απειλές προς το πρόσωπο της μητέρας, την οποία ο δράστης φαίνεται να θεωρούσε υπεύθυνη και τη στάση της ανιψιάς του, η οποία του ζήτησε να φύγει το σπίτι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι πρέπει να φανώ δυνατή για να στηρίξω την υπόλοιπη οικογένειά μου αυτή τη στιγμή. Ο δράστης είναι ελήφθη, δικαιοσύνη και μόνο δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.